άνθρωπος που ζητά να τον φιλοξενήσουν. Ένας αθώος γυρολόγος. Κρέμασμα θέλει. Τι πείτε, μα. Τι τρέχει. Είναι ακόμη εδώ. Ποιος. Ο γυρολόγος που θέλει να σας μιλήσει. Δεν είμαι εδώ. Αυτό του λέω κι εγώ, εδώ και μισή ώρα. Μου λέει ότι σας ξέρει, δεν μπορώ να τον διώξω. Και γιατί. Μα είναι πολύ ψηλός και χειροδύναμος. Πες να έρθει αύριο το γραφείο μου. Του το είπα τρεις φορές. Μα δεν θέλει να έρθει στο γραφείο σας. Τότε τι θέλει. Ανθρωπιά. Μαμό. Πες του πως, αν δεν τζακιστεί να φύγει, θα βγω έξω και θα το πετάξω με τα ίδια μου τα χέρια. Ακούς εκεί, ανθρωπιά. Πες του να με περιμένεις στο χώρο. Έρχομαι σε ένα λεπτό. Αν πουλάει τίποτα φυλάδια ή ξηραφάκια, δεν είμαι σκληρόκαρδος, αλλά δεν είμαι σκληρόκαρδος. Άννα, το ξέρεις πολύ καλά πως δεν έχω διάθεση να δεχτώ άνθρωπο στο σπίτι. Σου το έχω πει 100 φορές. Δεν θα το συζητούσα, ακόμη κι αν είχαμε 3 αδιανά κρεβάτια. Ξέρεις τι μπορεί να μας οδηγήσει κάτι τέτοιο στις μέρες μας. Καλησπέρα. Τι θέλει. Καλησπέρα. Τι σημαίνει αυτό. Είπα να με περιμένετε στον χώρο. Θέλω να πω, πώς μπήκατε μέσα χωρίς να χτυπήσετε. Το όνομά μου είναι Σμιτς. Χωρίς να χτυπήσετε. Τζότζεφ Σμιτς. Τι επιθυμείτε. Μην ανησυχείτε, κύριε Βίντερμαν. Δεν είμαι γυρολόγος. Τότε τι είστε. Παλαιστής στο επάγγελμα. Παλαιστής. Παρέλθαρο. Το βλέπω. Δηλαδή, θέλω να πω, ήμουν. Και τώρα. Τώρα είμαι άνθρωπο. Μην ανησυχείτε, κύριε Βίντερμαν. Δεν ψάχνω για δουλειά. Ίσα-ίσα. Το βαρέθηκα το Παλαιστινίκη. Ήρθα γιατί έξω βρέθηκε δυνατά. Γι' αυτό μόνο. Εδώ είναι πιο ζεστά. Ελπίζω πως δεν σας ενοχλώ. Θα θέλετε λίγο ψωμί. Αν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ή ένα φωτήρι κρασί. Ψωμί και κρασί. Όμως μονάχα θα σας ενοχλώ, κύριε Βίντερμαν, μονάχα θα σας ενοχλώ. Άννα! Η κοπέλα μου είπε πως ο κύριος Βίντερμαν θα ερχόταν να με πετάξει έξω προσωπικός, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω πως θα το λέγατε σοβαρά αυτό, κύριε Βίντερμαν. Άννα, φέρε ένα κομποτήρι. Μάλιστα. Και... Να, και λίγο ψωμί. Και αν δεν σας κάνει κόμπος ποινής, λίγο βούτυρο. Και λίγο φρύο κρέας και λίγο τυρί. Να μην σας βάζω και σε μεγάλο κόπο. Ό,τι πάρτε σπινείς. Κανένα μπουράκι, κανένα ντοματούλα, λίγη μουστάρδα. Ό,τι πάρτε σπινείς. Να μην σας βάζω και σε μεγάλο κόπο. Η σπινείς μου είμαι πως με ξέρετε. Λέτε να μην σας ξέρω, κύριε Βίντερμαν. Από πού. Μόνο από την καλή σας την πλευρά, κύριε Βίντερμαν. Μόνο από την καλή σας την πλευρά. Χθες βράδυ, στην πυραρία. Το ξέρω, δεν με προσέξατε εκεί στη γωνιά που καθόμουν. Αλλά τους έβλεπα όλους που σας καμάρωναν, κύριε Βίντερμαν, κάθε φορά που χτυπούσατε τη γροθιά σας στο τραπέζι. Και τι έλεγα. Το σωστό, κύριε Βίντερμαν, το σωστό. Θα έπρεπε να τους κρεμάσουν όλους. Όσο γρηγορότερα, τόσο το καλύτερο. Θα έπρεπε να τους κρεμάσουν όλους αυτούς τους εμπιστές. Ανθρώπους σαν και εσάς, κύριε Βίντερμαν. Ανθρώπους σαν και εσάς χρειαζόμαστε. Ναι, βέβαια. Αλλά... Όχι αλλά, κύριε Βίντερμαν. Όχι αλλά. Εσείς είστε της παλιάς φρουράς. Εσείς βλέπετε ακόμα τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά. Οπωσδήποτε. Εσείς δεν φοβάστε να τα λέτε καθαρά και σταράτα. Βέβαια. Αυτό τα εξηγεί όλα. Εξηγεί τι. Εσείς έχετε ακόμα συνείδηση, κύριε Βίντερμαν. Πραγματική συνείδηση. Όλοι εκεί στην πυραρία τόνισαν. Πραγματική συνείδηση. Ναι, ναι, φυσικά. Όχι φυσικά, κύριε Βίντερμαν. Όχι φυσικά. Στην εποχή μας. Στο τσίρκο που δούλευα να πούμε. Γι' αυτό και όλο το τσίρκο έγινε στάχτη έπειτα. Ο διευθυντής μου έλεγε. Άντε πνίξου, ρε Τζεφ. Το όνομα μου είναι Τζότζεφ. Σας το έχω πει. Άντε πνίξου που θα έχω συνείδηση. Έτσι ακριβώς μου έλεγε. Τέτοιος άνθρωπος ήταν.
Συνείδηση, έλεγε. Αυτοί που έχουν συνείδηση, τις περισσότερες φορές είναι ένα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Θέλει το ρωτήσει τη λεπτή σου, έφερε. Κάει και μαζί μου όλα τα άλλα. Θα θέλετε... θα μιλήσετε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί αργεί αυτή η κουπέλα. Μα δεν βιάζουμε. Και ασφαλώς δεν θα σας βρίσκεται κανένα άδειο κρεβάτι, κύριε Μπίτερμαν. Η υπηρέτρια μου το είπε κιόλας. Γιατί γελάτε. Δυστυχώς δεν υπάρχει αδειανό κρεβάτι. Αυτό λένε όλοι μόλις δουν έναν άστεγο. Άλλωστε εγώ δεν χρειάζομαι κρεβάτι. Δεν χρειάζεστε. Είμαι συνηθισμένος να κοιμάμαι στο πάτωμα, κύριε Μπίτερμαν. Είμαι συνηθισμένος. Ο πατέρας μου ήταν καρπονιάρης. Ναι, είμαι συνηθισμένος. Ναι, αλλά... Όχι αλλά, κύριε Μπίτερμαν, όχι αλλά. Εσείς δεν είστε από εκείνους που λένε μεγάλα λόγια στις μπειραρίες γιατί τρέμει το φιλικάρτη τους. Εσάς, σας πιστεύω. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αδειανό κρεβάτι. Αυτό λένε όλοι, μόλις δουν έναν άστεγο. Άλλωστε εγώ δεν χρειάζομαι κρεβάτι. Όμως εσάς, σας πιστεύω, κύριε Μπίτερμαν. Τι θα γινόμασταν αν ο ένας δεν πίστευε τον άλλον. Ο καθένας παίρνει τον άλλον για υπηρεστή. Δεν υπάρχει πια τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Μονάχα δυσπιστία ή έχω άδικο. Είστε ο πρώτος σε αυτή την πόλη που δεν μου φέρθηκε σαν να είμαι εμπιστής. Ή έχω άδικο. Τη σήμερα ημέρα οι περισσότεροι αντί για τον Θεό πιστεύουν στην πυροσβεστική υπηρεσία. Τι θέλετε να πείτε. Την αλήθεια. Δεν έχουμε κρυοκρεά, τις τελείωσα. Φτάνουν αυτά, ρε Σπινής. Φτάνουν αυτά. Μονάχα που σε χάσετε τη μουστάρδα. Δεν σε δέχονται παντού όπως εσείς, κύριε Μπίτερμαν. Ξέρετε τι έχω τραβήξει. Μόλις κανένα σαν και εμένα. Έτσι. Χωρίς γραβάτα. Άστεγος και πεινασμένος. Μόλις πατήσει το κατόφλι τους. Σου λένε. Περίμενε. Και αμέσως από πίσω σου τηλεφωνάνε στην αστυνομία. Καταλαβαίνετε, κύριε Μπίτερμαν. Ζητάω μόνο μια στέγη πάνω του κεφάλι μου. Τίποτα περισσότερο. Ένας τίμιος παλαιστής που παντεύει σε όλη τη ζωή. Μερικοί από αυτούς τους κυρίους που δεν έχουν παλέψει ποτέ στη ζωή τους έρχονται από πίσω και με πιάνουν από το γιακά. Τι τρέχει, κάνω και γυρνάω να δω ποιος είναι και αμέσως όμως τους γίνεται κομμάτια. Θα ξέρετε πώς είναι σήμερα τα πράγματα. Δεν μπορείς να ανοίξεις την εφημερίδα χωρίς να διαβάσεις για ακόμη μία περίπτωση εμπρισμού. Και πάντα η ίδια γνωστή, παλιά ιστορία. Ένας χειρολόγος που ζητάει να το φιλοξενήσουν. Και το πρωί το σπίτι έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός. Θέλω να πω, καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι είναι κάπως δύσπιστοι σήμερα. Ορίστε. Κοιτάξτε. Το έχω δει. Ορίστε, διαβάστε και μόνοι σας. Μποζολέ. Ναι. Συνήθως το προσφέρουν πιο ζεστό. Πώς φαίνεται ότι ο εμπρισμός του σε σχεδιάσει και εξετελέσει καθόν τρόπον την προηγούμενη. Δεν είναι απίστευτο. Γι' αυτό κι εγώ έπαψα να διαβάζω εφημερίδες. Τι θέλετε να πείτε. Όλο λένε τα ίδια και τα ίδια. Ναι, ναι. Όμως δεν είναι λύση να μην διαβάζει εφημερίδα. Θέλω να πω, πρέπει να ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Γιατί. Γιατί πρέπει. Θάφτει, κύριε Μπίτερμαν. Θάφτει. Η θεία δίκη. Νομίζετε. Ευχαριστώ, Εσπινής. Ευχαριστώ. Θέλετε τίποτα άλλο. Όχι για σήμερα. Κύριε Σμιτς, τι νόσατε πριν όταν είπατε θεία δίκη. Ξέρω κι εγώ. Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι ο εμπειρισμός τούτος σε σχεδιάσει και εξετελέστη καθόν τρόπον και προηγούμενος. Κύριε Μπίτερμαν. Τι τρέχει.
Ο κύριος Κλάβενικ θέλει να σας μιλήσει. Δεν είμαι εδώ. Λέει... Είπα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να σας καταλάβει. Και γιατί πρέπει να με καταλάβει. Μα έχει γίνει κάρωστη και τρία παιδιά. Είπα, δεν με ενδιαφέρει. Ο κύριος Κλάβενικ και ο κύριος Κλάβενικ. Στον διάβολο να πάει. Είπα, απόψε δεν θέλω να με ενοχλήσει κανείς. Μα είναι γελίο. Να πάει σε ένα δικηγόρο. Και όλη αυτή η φασαρία, μόνο και μόνο, επειδή του έδωσε τα παπούτια στο χέρι. Και να σκεφτεί κανείς πως ποτέ μέχρι σήμερα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα δεν υπήρχαν οι κοινωνικές ασφαλίσεις που έχουν. Ναι, ας πάει σε ένα δικηγόρο. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Με ρίδιο για την εφεύρεσή του. Να βάλει το κεφάλι του στον γκάζι ή να πάει σε ένα δικηγόρο. Εμπρός, αν του βαστάει να το κοιμάσει. Πες το κύριο Σκλάβη και πως έφανε να επισκέπτει. Σας δώσει μήνυμα. Σας το σπίτι σας. Το φαγητό είναι νόστιμο. Ποιος να το πίστευε πως στην εποχή μας θα υπήρχε ακόμα. Μουσταρδά. Ανθρωπιά. Θέλω να πω, ποιος να το πίστευε, που δεν θα με αναπάζετε από το γιακά, να μην πετάξετε έξω στη βροχή. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, κύριε Μπίτερμαν, ανθρωπιά. Κύριε Σμιτς, δεν θα ήθελα να νομίσετε πως εμένα μου λείπει η ανθρωπιά. Κύριε Μπίτερμαν. Τουλάχιστον αυτό ισχύει κυρία Σκλάβη. Αν δεν είχατε ανθρωπιά, κύριε Μπίτερμαν, δεν θα με φιλοξενούσατε απόψε εδώ. Αυτό να λέγεται. Ασφαλώς. Ας είναι και στη σοφίτα, δεν με πειράζει. Τώρα μάλιστα. Το κρασί είναι στη θερμοκρασία. Η αστυνομία! Η γυναίκα μου, από εδώ. Όμως είναι μια συμφωνία. Όχι τώρα. Η γυναίκα μου πρέπει. Γεια σου, Άννα. Πού είναι ο άντρας μου? Δεν είμαστε στενοκέφαλοι, το ξέσαν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να έχεις φίλο. Όμως θα το επιτρέψω να τον κρύβεις μέσα στο σπίτι. Μα δεν έχω φίλο, κύριε Μπίτερμαν. Τότε, ποιο είναι αυτό το σκουριασμένο ποδήλατο στην εξώπορτα του σπιτιού? Θεέ μου, πρώτη φορά φοβήθηκα τόσο πολύ. Θα μου προνομίσω ότι υπάρχει ένας δικαιοδιακόπτης. Αν κρυώνεται, ίσως υπάρχει κάπου στο βάθος, μια βροδιά. Ο νους, για το όνομα του Θεού. Ησυχία, βγάλτε τα παπούτσια σας. Κύριε Σμιτς, κύριε Μπίτερμαν, μου υπόσχεστε στα αλήθεια πως δεν είστε εμπιστής. Για τελευταία φορά σου λέω, δεν είναι εμπιστής. Και πώς το ξέρεις? Το ρώτησα. Τέλος πάντων, δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται και τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Είναι να τρελαίνεσαι εσύ, Κύπριστέ σου. Είναι να τρελαίνεσαι. Μην φωνάζεις. Δεν φωνάζω σε ένα μπαμπέτ. Φωνάζω γενικά. Τι θα γινόταν αν τον καθένα τον παίρναμε για πιστή? Δεν βλάπτει την εμπιστοσύνη, μπαμπέτ. Δεν βλάπτει. Είσαι υπερβολικά καλό θεόφιλε. Κι αυτό δεν μπορώ να το υποφέρω. Αυτά τα καλά σου αισθήματα είναι που δεν με αφήνει να κλείσω μάτι. Θα του δώσω να φάει πρωινό και θα του πάω να δει να του δίνει. Αυτό να κάνεις. Βέβαια, θα του το πω με τρόπο. Χωρίς να τον πληγώσω. Αυτό να κάνεις. Πρέπει να πάω να το δικηγόρο μου. Τον Σκλάβενικ, γιατί τον έδειξε? Γιατί δεν τον χρειάζομαι πια. Μα ήσουν τόσο ευχαριστημένος μαζί του. Αυτό ακριβώς ήθελε να εκμεταλλευτεί. Ακούς εκεί. Μερίδιο για την εφεύρεσή του. Ο Σκλάβενικ ξέρει πολύ καλά πως το τριχοτονετικό μας δεν είναι εφεύρεση. Είναι αποτέλεσμα του τρόπου που τον πλασάρουμε στην αγορά. Όλοι αυτοί οι φαλακτοί κύριοι θα μπορούσαν κάλλιστα, αντί για το τριχοτονευτικό μας, να χρησιμοποιήσουν το κάρτερό τους. Θεόφιλε! Είναι αλήθεια, είμαι υπερβολικά καλός. Θα του το στρίψω το λαρίκι από τους Κλάβενικ. Καλημερίζω τις εξοχότητές σας. Κύριε Σμιτς. Λέγεται με Τζεφ. Εγώ δυστυχώς πρέπει να πηγαίνω. Από εδώ η γυναίκα θα σας εξηγήσει. Στο καλό, Σμιτς. Στο καλό, Θεόφιλε, στο καλό. Το όνομα του άντρα σας είναι Θεόφιλος, αν δεν κάνω λάθος. Κοιμηθήκατε καλά? Κρύωσα λιγάκι. Πήρα όμως το θάβρο να αντιληφθώ με αυτή την τροφιά. Μου θύμισε, ξέρετε, τα παιδικά μου χρόνια στην καλύβα μας.
Ο πατέρας μου ήταν καρβουνιάρης. Ναι, είμαι συνηθισμένος στο κρύο. Το πρωινό σας είναι έτοιμο. Μαντάμ, δεν ήταν ανάγκη. Πρέπει να φάτε καλάτσα. Με βέβαιη πως θα έχετε να κάνετε πολύ δρόμο. Τι εννοείτε, μαντάμ? Καθίστε. Θα θέλατε μήπως ένα μαμελάτο? Δύο. Άννα! Βλέπετε, μαντάμ, νιώθω ακριβώς σαν το σπίτι μου. Αισθάνομαι τόσο άνετα. Κύριε Σμιτς. Ναι. Για να μιλήσω ειλικρινά. Με εσείς κρέμετε, μαντάμ. Κύριε Σμιτς. Τι σας στενοχωρεί, μαντάμ? Αναφέρω δύο μαμελάτα. Μάλιστα. 3,5 λεπτά στο πράσινο. Μάλιστα. Τι σου καλημέρα. Μέρα. Βρε πως με κοιτάει αυτό το κορίτσι. Είμαι βέβαιος πως αν ήταν στο χέρι της, θα με πετούσε έξω στην κροσή. Κύριε Σμιτς. Ναι. Για να μιλήσω ειλικρινά. Με εσείς τρέμετε, μαντάμ. Κύριε Σμιτς. Τι σας στενοχωρεί, μαντάμ? Θα θέλατε μήπως. Λίγο τυρί. Ευχαριστώ. Λίγη μαρμελάδα. Ευχαριστώ. Λίγο μέλι. Ένα-ένα, μαντάμ. Ένα-ένα. Για να μιλήσω ειλικρινά. Κύριε Σμιτς. Λέγεται με Τζεφ, μαντάμ. Για να μιλήσω ειλικρινά. Θέλετε να με ξεφορτωθείτε? Όχι, κύριε Σμιτς, τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ δεν θα το έθετα ποτέ έτσι. Τότε πώς θα το θέτατε? Δεν το αλλάζω με τίποτα στον κόσμο το ροφό. Η μαντάμ θα με παίρνει ασφαλώς για κανέναν εμπριστή. Εμπριστή? Με παρεξηγήσατε, κύριε Σμιτς. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Για το όνομα του Θεού, πώς σας πέρασα από το μυαλό που θα ήθελα να σας πληγώσω? Σας δίνω το λόγο. Αχ, με αυτά που λέτε μέχρι να είστε τόσο αφάνταστα. Ποιος μίλησε για εμπριστές? Θέλω να με πιστέψετε. Δεν έχω κανένα παράπονο να τη συμπεριφορά σας. Ξέρω, μαντάμ, δεν έχω τρόπους. Όχι, κύριε Σμιτς, δεν είναι αυτό. Ένας άνθρωπος που κάνει θόρυβο όταν τρώει. Ανοησίες. Πάντα μου το έλεγαν στον φαντροφιό. Σμιτς, έλεγα, μην κάνεις τόσο θόρυβο όταν τρως. Για το όνομα του Θεού, με έχετε παρεξηγήσει εντελώς. Θα φύγω. Κύριε Σμιτς. Θα φύγω. Ένα πιτσάκι ακόμα. Μίσο. Δεν θα έπρεπε να φύγετε έτσι, κύριε Σμιτς. Δεν θα έπρεπε να φύγετε έτσι. Δεν ήθελα να σας πληγώσω. Ποτέ δεν είπα πως κάνετε θόρυβο όταν τρώτε. Δεν ήθελα να σας πληγώσω. Δεν είναι της μαντάμ το λάθος αν εγώ δεν έχω τρόπους. Ο πατέρας μου ήταν καρβουνιάρης. Μου να τους μάθω τους τρόπους. Δεν με πειράζει η πείνα και το κρύο, μαντάμ. Αλλά να μην έχω τρόπους. Να μου λείπει η κουλτούρα. Σας νιώθω. Φεύγω. Μα πού πάτε? Έξω στην κροσή. Θεέ μου. Είμαι συνηθισμένος. Κύριε Σμιτς, μην με κοιτάτε έτσι. Ο πατέρας σας ήταν καρβουνιάρης. Σας καταλαβαίνει. Θα περάσετε ασφαλώς δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν ξέρω τι θα πει παιδικά χρόνια, μαντάμ. Δεν ξέρω τι θα πει παιδικά χρόνια. Η μητέρα μου. Πεθάνω πολύ μου 7 χρονών. Ω, Τζεφ. Θέλετε τίποτα άλλο? Δεν σας διώχνω, κύριε Σμιτς. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Για το όνομα του Θεού, με έχετε παρεξηγήσει εντελώς. Μα τι μπορώ να κάνω για να με πιστέψετε? Έλα, Τζεφ, φάε. Και τι μας νομίσατε? Σας δίνω το λόγο της τιμής μου. Δεν πρόσεξα να κάνετε κανένα θόρυβο όταν τρώτε. Αλλά ακόμα και να κάνετε, πρέπει να το έχετε νιώσει αυτό, κύριε Σμιτς. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς δεν δίνουμε σημασία σε κάτι τέτοιο, κύριε Σμιτς. Ο Θεός να σας ευλογεί. Εδώ είναι το λάτσι. Είναι αλήθεια, μαντάμ, πως δεν μου είπατε να φύγω. Είναι αλήθεια. Σας ζητώ συγγνώμη που στενοχώρησα τόσο τη μαντάμ. Είναι καλό το αυγό. Ήθελε λιγάκι πιο σφιχτό. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλήθεια, τι θέλατε να πείτε πρωτύτερα που είπατε για να μιλήσω ειλικρινά? Αλήθεια, τι ήθελα να πω? Ο Θεός να σας ευλογεί. Ο Βίλι πάντα λέει πως η ιδιωτική φιλανθρωπία δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχουν πια ευγενικοί άνθρωποι στις μέρες μας. Το κράτος έχει αναλάβει τα πάντα. Γι' αυτό και ο κόσμος πάει κατά διαόλου. Θα γλώσσουν τα μάτια του Βίλι άμα δει ένα τέτοιο μπρέκφα σαν γι' αυτό μπροστά του. Αυτός θα είναι. Ποιος είναι ο Βίλι? Αυτός είναι μορφωμένος, μαντάμ. Θα δείτε. Έκανε το σερβιτόρο στο Μετροπόλ. Πριν γίνει στάχτη. Στο Μετροπόλ. Πριν γίνει στάχτη. Αρχισερβιτόρος. Ποιος είναι, Άννα? Ένας κύριος. Λέει ότι είναι από τις ασφάλειες πυρός και ήθελε να το σπίτι. Φοράει φράκο. Ο Βίλι.
Γι' αυτό και δεν μας βλέπετε να καπνίζουμε, κύριε Βίντερμαν, στις μέρες μας.
τη στιγμή που οι εφημερίδες κουρούν τον κόντρα του κινδύνου, θα τη έλθει κόλπος η γυναίκα σου να πατήσει το πόδι της εδώ πάνω. Βλέπεις. Πάρ' το πια να λέτε όλη την ώρα, βλέπεις και βλέπεις. Δεν μπορείς να περιμένεις από μια γυναίκα να ανεχθεί κάτι τέτοιο τζεμ. Μια νοικοκυρά. Τις ξέρω εγώ τις νοικοκυρές. Κύριε Μπίτερμαν, κύριε Μπίτερμαν. Κύριε Σμιτς. Κύριε Άιζερ. Αν δεν αδειάσετε τη Σοφίτα μου από αυτά εδώ τα πιτόνια, τώρα αμέσως, λέω αμέσως... Φωνάξατε την αστυνομία. Ναι. Βλέπεις. Κύριε Μπίτερμαν. Αυτή ήταν η τελευταία μου λέξη. Δηλαδή πια. Δεν πρόκειται να ανοιχτώ βενζίνη στη Σοφίτα μου. Τα ακούτε. Δεν πρόκειται να ανοιχτώ. Έρχομαι. Επιτέλους σας βρίσκω, κύριε Μπίτερμαν. Δεν χρειάζεται να έρθετε κάπου. Δεν σας απασχολήσω πολύ. Καλημέρα. Μέρα. Μέρα. Πρόκειται για ένα ατύχημα. Για το όνομα του Θεού! Κάποιος που εργαζόταν στην επιχείρησή σας, ως εφευρέτης, έβαλε το κεφάλι του στον τάση αυτή τη στιγμή. Τον έλεγαν... Γιώχανς Κλάβενικ, ο πρώτος Γκλάς Έρικ. Ξέρετε κανέναν αυτόν τον τρόπο. Εγώ... Θα προτιμούσατε να μιλήσουμε λίγο ιδιαίτερα, κύριε Μπίτερμαν. Ναι. Το θέμα δεν αφορά τους βοηθούς σας. Κύριε, θα πεταχτώ μια στιγμή μέχρι το τμήμα. Αν με ζητήσει κανείς, θα επιστρέψω αμέσως. Καταλάβατε! Πάμε. Κύριε Μπίτερμαν. Ναι. Τι έχετε σε αυτά τα πιτόνια. Εγώ... Εγώ... Αν επιτρέπετε. Τριχοτυλωτικό. Κοροφλό. Πώς τα καινούρια μου στα μαλλιά σας. Κοροφλό. Το κοινάτε σήμερα. Κοροφλό. Κοροφλό. Δεν σου το έλεγα. Και πρωινό μου σου δεν έξι. Πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Έφερες το καψούλι. Πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Μπορούσα να πάει στο πανεπιστήμιο.
Κυρία Ζερίν, χθες όλη τη νύχτα σκεφτόμουν και θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια σε αυτό. Υπάρχει στα αλήθεια βενζίνη μέσα σε αυτά εδώ τα πιτόνια? Δεν μας έχετε εμπιστοσύνη, κύριε Μίτεβα. Απλώς ρωτώ. Για ποιος μας μπανάρει, κύριε Μίτεβα? Δεν θα ήθελα να νομίσετε, αγαπητέ μου, πως εμένα μου λείπει η αίσθηση του χιούμορ. Δεν νομίζετε όμως πως το παρατραβάτε κάπως στο αστείο σας? Είναι και αυτό μέσα στο σχέδιο. Ποιο σχέδιο? Τα αστεία είναι η τρίτη καλύτερη μέθοδος εξαπατήσεως των ανθρώπων. Η δεύτερη, αξιολογικός, είναι το συμπέρασμα. Το συνέστημα ή οτιδήποτε άλλο. Ο τρόπος που κάνει ο Τζεφ, να πούμε. Μια παιδική ηλικία, στο δάσος με τους καρβουνιάδηδες, το φανδροφείο ή το τσίρκο. Η καλύτερη όμως και ασφαλέστερη μέθοδος, κατά τη γνώμη μου, είναι να λες την καθαρή αλήθεια. Κανείς δεν πρόκειται να σε πιστέψει. Μόνο όμως, αν είστε κυρία Σκλάβνη, χάνετε τον καιρό σας. Ο κύριος Μπιτερμάν δεν θέλει να σας μιλήσει. Όχι, καθίστε, αλλά χάνετε τον χρόνο σας. Στα κομμάτια κάνει και τώρα. Το οργανίδι το βρίσκει κανείς και με κλειστά τα μάτια. Σε ελπίσουμε πως δεν τον έχουν γραφώσει. Γραφώσει. Σας διασκεδάζει αυτό, κύριε Μπιτερμάν. Ξέρετε, κυρία Άιζελη, όταν μιλάτε έτσι, νομίζω πως έρχεται, από άλλο πλανήτη. Ακούς εκεί, γραπώσει. Ξέρετε, στους δικούς μας κύκλους, τους ανθρώπους, πολύ σπανίως τους γραπώνουν. Ίσως γιατί στους κύκλους σας, κύριε Μπίτερμαν, οι άνθρωποι δεν κλέβουν λαοροκανίδι. Αυτό είναι που λένε οι ταξικές διαφορές. Ανοησίες. Δεν θα θέλατε βέβαια να πείτε ότι... Εγώ δεν πιστεύω στις ταξικές διαφορές, κυρία Άστερη. Αυτό θα έπρεπε να το έχει αντιληφθεί. Δεν είμαι της παλιάς σχολής εγώ. Απέναντίας. Λυπάμαι ειλικρινά που στις κατώτερες τάξεις υπάρχουν κάποιοι που φλιαρούν για ταξικές διαφορές. Δεν είμαστε πλάσματα του ίδιου δημιουργού. Πλούσιοι και φτωχοί. Και η μεσαία τάξη επίσης. Δεν είμαστε φτιαγμένοι το ίδιο. Από σάρκα και αίμα. Και εγώ, και εγώ, και εσείς. Σας αρέσουν τα πουρα, κυρία Άιζελη? Δεν θα ήθελα βέβαια να πω πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Απέναντίας. Υπάρχουν κυπροκομμένοι και ερεπρόκοποι. Δόξα τω Θεώ. Όμως, γιατί να μην δίνουμε τα λίγα χέρια? Λίγη καλή θέληση. Λίγος ιδεαλισμός. Τόσο δά. Αρκεί. Και θα δείτε που όλα τα προβλήματά μας ύστερα θα λυθούν. Συμφωνείτε? Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Μπίτερμαν. Παρακαλώ. Ειλικρινά σας λέω. Μιλήστε ελεύθερα. Δεν θα ήθελα να σας προσβάλλω. Όμως δεν θα έπρεπε να καπνίζετε εδώ μέσα, κύριε Μπίτερμαν. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνετε στο σπίτι σας, κύριε Μπίτερμαν. Όμως καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Ανάτο. Πεςτε μου, κυρία Άιζελιν, τι κάνετε τόση ώρα? Και τι είναι αυτό? Αυτό είναι το καψούλι. Και αυτό είναι το φυτίλι. Φυτίλι, είπατε? Φυτίλι, εκπληκτικό. Φυσικά σήμερα, όπως λέει και ο Τζεφ, πάμε πιο τολιοποιημένα. Όμως τα ναυπηγεία δεν έχουν έρθει ακόμα. Ναι. Και για να τα αγοράσει κανείς, ούτε λόγος. Οτιδήποτε έχει σχέση με τον πόλεμο, κοστίζει μια περιουσία. Είναι, βλέπετε, ανωτέρας ποιότητας. Κύριε Έστριν, φυτίλι, είπατε. Φυτίλι, εκπληκτικό. Θα έχετε την καλοσύνη, κύριε Πίτερ, να μου πετήσει τη γέννη να πετρίσω. Αφήστε τα αστεία, φίλο μου. Ένα λεπτό μονάχα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πίτερμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, Μίλη. Δεν μπορείς να μου τις χάσεις. Όχι σε μένα. Πάντως,
σύστημα του άλλου. Δεν θα ήταν καθόλου παράξενο να σε γραπώνουν και σένα πότε-πότε. Αν μιλάς πάντοτε έτσι. Χαριτωμένα. Πρέπει να βρίσεις και τον κατάλληλο άνθρωπο. Στην πειραρία να πούμε, γίνονται έξω φρενών. Αν τολμήσεις να πεις πως πιστεύεις την καλοσύνη των ανθρώπων. Κι όμως, έκανα μια δωρεά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ένα ποσό πολύ σεβαστό που δεν τα ήθελα να θεωμάσω. Αναέρευνα. Τι που δεν έχουν αίσθηση του ζούμου, κύριε Πίτερμαν, θα κάνω τον αριθμόρα. Πάθατε, κύριε Πίτερμαν, είστε κατάγλωμος. Καταλαβαίνω, είναι η μυρωδιά. Όταν κανείς δεν είναι συγκυρισμένος σε βενζίνα, του ανακατώνεται εδώ σε διδυτικά. Θα ανοίξω ένα παράθυρο. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτερμαν! Η αστυνομία πάλι. Κύριε Πίτερμαν! Αυτό δεν είναι αστυνομικό κράτος, ούτε ποιο είναι. Έρχομαι! Χίνα, είστε μη. Σας αρέσει η χίνα. Η χίνα. Με κάστε. Και λάχανο. Ασφαλώς. Ξέρετε, η γυναίκα μου και εγώ σκεφτήκαμε πως, αν θα θέλετε, δεν θέλω βέβαια να σας πιέσω, να πλήσουμε μαζί το βράδυ. Εσείς και εγώ. Απόψε. Θέλετε να πούμε αύριο. Δεν νομίζω πως αύριο θα είμαστε εδώ, κύριε Πίτερμαν. Όμως για σήμερα πολύ ευχαρίστως. Ωραία, να πούμε στις 7. Σύμφωνοι. Στο καλό. Στο καλό. Γιατί όπως βλέπετε, κυρία Σκλάβινη, είμαι απασχολημένος. Δεν αδειάζω να ασχοληθώ με τους νεκρούς. Σας είπα να έρθετε σε επαφή με τον δικηγόρο. Το τραπεζομάτιλο του πήγε.
γιατί σε μένα. Αμέσως η ατμόσφαιρα αλλάζει. Και όπως είπα, θα μπεις μέσα χωρίς να χτυπήσεις. Και θα αφήσεις τη γάστρα στο τραπέζι. Τη γάστρα. Ναι, τη γάστρα. Δηλαδή, τι να αναφέρουμε τη γάστρα. Αμέσως η ατμόσφαιρα αλλάζει. Ένα απλό ξύλινο τραπέζι. Σαν το μυστικό δίπλο. Τι θα συμφέρει, κύριε Μπίτερμαν. Άστο, αυτό θα το αναλάβω εδώ. Κύριε Μπίτερμαν. Ναι. Δεν έχω να γνώρισω αρκετά έτσι με αυτό που μου είπατε, που να με κάνει να φέρω σαν μέλο τη οικογένεια. Δανείσου ένα τη γυναίκα μου. Το κύτταρο ή τα κόμματα. Δεν έχει σημασία τι θα φορέσει. Αυτό που δεν θέλω είναι επίδειξη. Σκούπο, φωτιά και διάφορα τέτοια. Και όπως είπαμε, πάρε από εδώ αυτό το γελίο το καντιλέρι. Και κοίταξε να μην φέρω όλα τόσο καθαρά και τακτοποιημένα. Κατεβαίνω στο κελάρι. Και κοίταξε να μην φαίνεται όλα τόσο καθαρά και τακτοποιημένα. Ακούς εκεί, πότε με θυμείτε. Καλησπέρα, να σημείς. Και γιατί δεν έφερες ροκαντήρι. Δεν υπάρχει ούτε δείγμα. Το κατάσχεται όλη η αστυνομία για λόγους ασφαλείας. Όποιος έχει ή πουλάει ροκανίδι χωρίς την άδεια της αστυνομίας, τον κλείνουν μέσα. Είναι μέτρο προληπτικό για όλη την επικράτεια. Έχεις καθόλου σπιθά. Εγώ. Όχι. Ούτε εγώ. Θα χρειαστεί να ζητήσουμε από αυτό. Το πείτε πάλι. Να μην το ξεχάσουμε. Ωραία μυρίζει. Μπορείτε κύριε να σκέφτεστε για μένα ό,τι θέλει. Απαντήστε μου όμως σε αυτό που θα σας ρωτήσω. Λέω μας, όσο φωνάζουν και με θεκοπούν, δεν κάνουν τίποτα. Τις καλύτερες μποτίλες από την κάβα μου. Ποιος θα μου το έλεγε αυτό πριν μία εβδομάδα. Όμως, πέστε μου την καθαρή αλήθεια, κύριε. Πότε ακριβώς βεβαιωθήκατε πως αυτοί οι δυο είναι πιστές. Όχι, δεν γίνεται με τον τρόπο που εσείς σκέφτεστε. Πρώτα, έρχεται σιγά σιγά. Και έπειτα, ξαφνικά, υποψίες. Είχα τις υποψίες μου από την αρχή. Πάντα κανείς βλέπετε είναι φίλοι ύποπτος. Όμως, πέστε μου την αλήθεια, κύριε. Εσείς, τι στο διάολο θα κάνατε στη θέση μου. Και πότε θα το κάνατε. Πρέπει να πω επάνω. Με περνούν για κανένα ανεργικό επαρχιώτη που
δεν έχει αίσθηση του χιούμορ. Τραμάς πολύ εύκολα. Ησυχία, κύριε. Στη φιλία μας. Το σπίτι μας δεν μας ελπίζει κανείς. Λοιπόν, πολλές και θυμόμεις. Εγώ χόρτασα. Δεν μπορώ να πάω άλλο. Έλα, τζε, μην τρέπεσαι. Δεν βρίσκεις ακόμα στο πανοτροφείο. Είμαι σας είναι πρώτη τάξη, κοντά. Χαίρομαι που μου το λέτε. Γίνα και κρασί πρωτοδίας. Το μόνο που λείπει είναι ένα τραπεζομάντιλο. Άκουσες, Θεόφιλε. Όμως μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτό. Πάντως, αν υπήρχε ένα δαμασκή τραπεζομάντιλο και μερικά ασημικά... Άννα! Δαμασκή, με λουλούδια πάνω. Άσπασα να μου πάω. Όμως μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτό. Μήπως είχαμε τραπεζομάντιλο και στη φυλακή. Άννα! Στη φυλακή! Α, πού έχει πάει αυτό το κορίτσι? Ήσασταν στη φυλακή. Άννα, φέρε αμέσως ένα τραπεζομάντιλο. Και αν υπάρχει τίποτα για να ξεπλύνει κανείς τα δάχτυλά του. Μάλιστα. Θα το νομίζετε πεταριώδες μετά. Όμως, τέτοια τα γραφεία του. Ας το ξέρω να πούμε, που μεγάλωσε μαζί με τους καρφωνιάρες και δεν έχει δει ποτέ τους λίγο με τη διόδη. Το όνειρο της ερυπωμένης ζωής είναι ένα τραπέζι με κρύσταλα και σημικά. Θεόφιλε, έχουμε τέτοια. Όμως μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτά. Όπως είναι στη μύτια. Και αν υπάρχουν τίποτα πετσέτες της ποινής, παίρνουν. Μα ο κύριος Πίτερμαν είπε... Είπα να τις φέρεις γρήγορα εδώ! Όπως είναι στη μύτια. Πίσω πως δεν θα μας παρεξηγήσετε, μαντά. Θα βγαίνει κανείς από τη φυλακή. Μήνες ολόκληρους, μακριά από τον πολιτισμό. Ξέρεις τι είναι αυτό? Πρώτη φορά βλέπει τέτοιο πράγμα. Είναι ένα μασκηρό μεσομάντιλο. Λοιπόν, και τι πρέπει να κάνω με αυτό? Πού είναι τα στηρίγματα για τα μαχαιροπύρνα? Άννα, πού τα έχεις βάλει? Ο κύριος είναι στο δουλειό. Φέρετε αμέσως εδώ πέρα. Θα μου είπατε να τα πάρω. Είπανε να φέρεις γρήγορα εδώ. Πού είναι τέλος πάντων? Στην αριστερή σας τσέπη. Ταράζεστε. Δεν φταίω εγώ. Ταράζεστε, δεσποινείς. Και όλα αυτά φταίνω τσιάσι. Όταν ήμουν σερβιτόρος, έτρωγα χίνα κάθε μέρα, ξέρετε. Όλη τη μέρα, να τρέξω στους τεράστιους διαδρόμους, το δίσκο στο χέρι. Έπειτα όμως, πού να σκουπίσεις τα δάχτυλά σου. Πού αλλού, από τα μαλλιά σου. Ενώ οι άλλοι, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, έχουν πολύ ωραία μπόλα από κρύσταλλα. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ αυτό. Ξέρετε τι είναι πράγμα? Όχι. Μου το εξήγησα στη φυλακή. Για πείτε μου, κυρία Άιντρι, γιατί πήγατε στη φυλακή? Ναι, γιατί πήγα φυλακή? Δεν είναι ερωτήσεις αυτές. Αυτό ρωτάω κι εγώ. Όπως σας είπα, ήμουν σερβιτόρος. Ένας ταπεινός, όχι σερβιτόρος. Και ξαφνικά με πήραν για κάποιον άλλο. Νόμιζα πως ήμουν ένας πολύ μεγάλος εκκλησιαστής. Με φυλάξα στο ίδιο μου το σπίτι. Τέλεια την έκπληξή μου που έκανα ό,τι μου ζητούσα. Ήμουν τυχερός, μαντά. Με φύλαγαν 7 στη φύλακη. Χρυσά παιδιά όλοι. Όταν τους είπα πως έπρεπε να πάω στην αστυνομία, πως έπρεπε να πάω στη δουλειά μου και πως δεν είχα καιρό για χάσιμο, μου απάντησε. Το εστιατόριο που εργαζόσουν δεν υπάρχει δουλειά. Κάικε. Κάικε. Έτσι φαίνεται μέσα σε μια νύχτα. Ωραία σκέφτηκα. Τότε έχω όλο τον καιρό στη διάθεσή μου. Που το εστιατόριο δεν είχε μείνει τίποτα πέρα από το σκελετό που κάπου. Το είδα από το κακινωτό παραθυράκι, καθώς περνούσαμε με το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Κάμετε λασανόν, σοδιά 49. Είχαμε και από αυτό. Όσο για το τι συνέβη έπειτα, θα σας το πει ο Τζέκ. Καθώς λοιπόν καθόμουν στο πρωτάλαμο της αστυνομίας και έπεσα με τις χειροπέδες. Ποιο νομίζετε πως βλέπω? Ποιο? Τον Τζεφ. Ησυχία, Τζεφ. Ησυχία, παιδί. Και έκτα. Εσύ ο εμπιστής.
τον ρώτησαν προσφέροντάς του σιγάρο. Ο Βίλι όμως είπε: «Με συγχωρείτε, αρχιφύλακα. Φοβάμαι πως δεν έχω καθόλου σπίτα και ας με παίρνετε για εμπιστία». Ξηλιά, μη ζηλιάζε. Αμέσως δημιουργείται μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Συμφωνείτε, μαντάμ? Πού είναι? Το φως εδώ. Μ' αρέσει η ατμόσφαιρα αυτή. Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό, κυρία Άιζεργκ. Σμιτ, τι κάνεις όσο θόρυβο τον τρως? Αφήστε το. Δεν έχει τρόπο, μαντάμ. Σας ζητώ συγγνώμη. Όμως, πού να τους μάθω τους τρόπους? Ότι καλή είμαι τον καρπινιάρι στο φωνοτροφείο. Ξέρω. Στο φωνοτροφείο στο τσίρκο. Ξέρω. Το τσίρκο στο θέατρο. Αυτό δεν το ήξερα. Το πεπρωμένο φυγή να δει να το μαντάμ. Ώστε λοιπόν και εσύ στο θέατρο. Και σε ποιο μέρος τον επιτρέπετε? Στα παρασκήνια. Κι όμως δεν τα λέει. Έπρεπε να το θέλω, το ρόλο του φαντάζομαι. Δεν λες, ε? Όχι τώρα. Γιατί? Έμεινα στο θέατρο μονάχα μια εβδομάδα μετά. Έτσι τα κάγκε. Κάγκε! Ελά, Τζεφ, μην τρέπεσαι. Μην τρέπεσαι. Σας ζητώ συγγνώμη. Καλά αυτό ήταν όλο.
Πίτερμαν, τρέμει. Ευχαριστώ, κύριε Πίτερμαν, ευχαριστώ. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά πόσο σκλάβα είναι η κάμερα στο κεφάλι στο γκάζι. Αφού ο κύριος Πίτερμαν είχε κάνει ό,τι μπορούσε αυτό. 14 ολόκληρα χρόνια έδινε ψωμί στο σκλάβενι και αυτό είναι το ευχαριστώ. Ας μην μιλάμε όλοι για αυτό το θέμα, κύριε. Αυτό είναι το ευχαριστώ στην τυχήνα. Θέλετε να τραγουδήσω κάτι? Τι? Το πεντινάρι. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, δώσω αγοράσω ένα πεντινάρι. Σιχεία. Το πεντινάρι, κικυρικικί, φτάνει. Θα σου τσιμπάει το βράχι. Αγοράσω ένα πεντινάρι. Το πεντινάρι, κικυρικικί, θα σου τσιμπάει το βράχι. Το βράχι. Πολύ έξυπνο. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σ' αγοράσω ένα πεντινάρι. Το πεντινάρι κικρικικί θα σου τσιμπάει το βράκι. Ησυχία, κύριε. Τι είναι αυτό, Σιρήνη? Άσε τα αστεία, Άσερη. Κάτι τελευταίο, Θεοφλέ. Δεν υπάρχει κάτι. Ξέρεις, θα σπίρθω.
χαιρετιστές, δεν θα είχαν σπίρτα. Αχ, μπαμπέ, μικρή μπαμπέ,